Είσαι αρκετά χρόνια φίλος στην ομάδα. Γιατί δεν έχεις καταφέρει να το ανακατεύεις, να προσωπική έρωτας. Εντάξει, τώρα δεν είμαι σίγουρος αν θα πρέπει να απαντήσω αυτή την ερώτηση, μάλλον αν θα μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Τις επιλογές κάνει ο προπονητής. Αυτός θα πει παίζεις εσύ. Από εκεί και πέρα εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο μέσα στην προπόνηση για να αποδείξω ότι ναι, πρέπει να παίζω εγώ. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του προπονητή αν θα προτιμήσει ή όχι. Τι γεύση σου άφησε η περσινή σεζόν και σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο? Όπως κατέληξε χρονιά, σίγουρα είναι πικρή και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό. Καθώς η ομάδα δεν έφτασε το στόχο που είχε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Ελπίζω αυτή η χρονιά να είναι διαφορετική και σε προσωπικό επίπεδο και σε ομαδικό για να επιτύχουμε αυτό που μπορούμε και πραγματικά θέλουμε. Κοιτάζοντας το παρελθόν, και αν θέλεις να κάνεις την αυτοκριτική σου, θεωρείς ότι έχεις και εσύ ένα μερίδιο ευθύνη για το γεγονός ότι δεν έχεις καθιερωθεί στην ομάδα? Μπορώ να πω αυτό, ότι όλοι είμαστε υπόλογοι. Ξεκινώντας από μένα, μάλλον δεν θα έκανα όσο μπορούσα τη δουλειά μου, όσο αρκετά θα έπρεπε, αλλά πάλι σας ξαναλέω ότι το θέμα είναι καθαρά του προπονητή αν θα με προτιμήσει ή όχι. Εγώ απλώς θα διευκολύνω την κατάσταση ή όχι για να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιώργο, έχουμε την αίσθηση, που έξω αυτό γράφουμε, αυτό ξέραμε, ότι ήσουν ουσιαστικά εκτός ομάδας, ψάχνουμε να βρεις ομάδα, και με την έλευση του νέου προπονητή παίρνεις μια ακόμη ευκαιρία. Είναι έτσι τα πράγματα? Έχεις μιλήσει με τον coach, σου είπες σε πιστεύει, τι ακριβώς σημαίνει? Σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω μιλήσει με τον προπονητή. Ό,τι έχουμε πει ομαδικά, μας έχει μιλήσει ως σύνολο. Από εκεί και πέρα, ναι, όντως έτσι όπως το είπες, είναι δηλαδή κάθε νέα χρονιά είναι και μια καινούρια αρχή, ανακατεύεται η τράπουλα και ο προπονητής πάλι θα πρέπει να κάνει τις επιλογές του, είτε είμαι μέσα σε αυτές είτε όχι. Ήρθες νέος στον ΠΑΟΚ, είναι η τρίτη ή τέταρτη χρονιά σου τώρα, που μπαίνει στην ομάδα, νιώθεις ότι έχεις βελτιωθεί αυτά τα χρόνια ή το γεγονός ότι δεν έχεις παίξει τόσο πολύ σε έχει κρατήσει πίσω? Η έλλειψη παιχνιδιών είναι ένα θέμα, γιατί μέσα από τα παιχνίδια βελτιώνεσαι και εσύ περισσότερο. Ένας λόγος για να βελτιωθείς βέβαια είναι και η προπόνηση και μπορώ να πω ίσως είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι στην όλη βελτίωση. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι δεν έχω παίξει πολλά παιχνίδια από πέρσι, ίσως να με έχουν αφήσει λίγο πίσω, ίσως, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως ξαναείπα, ότι έρχεται μια καινούργια χρονιά και όλα πλέον είναι δυνατά και παρουσιάζονται ακόμα ευκαιρίες για να μπορέσω να παίξω σε αυτήν την ομάδα. Πώς αντιμετωπίζεις αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, όπως βλέπεις το ρόστερ σήμερα που μιλάμε, με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, πιο νέους από σένα και με πολλές απώλειες? Δεν έχει σημασία πώς και τι, έφυγαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Πώς τη βλέπεις την εικόνα? Αν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα θετικό πράγμα, είναι το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ομάδα, καθώς πολλά παιδιά γνωρίζονται από τις ακαδημίες, από τη β' ομάδα, ακόμα και εγώ τους ξέρω και εκτός ποδοσφαίρου μερικά παιδιά. Ίσως το θετικό είναι αυτό, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ μας, μια πολύ καλή συνεργασία. Ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον πιο εύκολα, καθώς οι περισσότεροι παίχτες είναι Έλληνες αυτή τη στιγμή. Τώρα όσον αφορά τους παίκτες που έφυγαν ή την έλλειψη ρόστερ όπως είπες, αυτό θα φανεί κατά τη διάρκεια και της προετοιμασίας αλλά και της νέας χρονιάς, καθώς εκεί πέρα θα,
θα αποδειχθεί αν πραγματικά είναι όντως έλλειψη ή όχι. Κανείς δεν αμφισβητεί τα στοιχεία σου για αυτό που είναι σπάνια. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο πολλές περιπτώσεις παιχτών που να έχουν τα στοιχεία τα δικά σου. Είναι τέταρτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, τελευταίο χρόνο συμβόλαιο. Για σένα είναι μονόδρομο να πετύχει πλέον για να σταθεί σε ψηλό επίπεδο. Το βλέπεις έτσι? Δεν μπορώ να το δω κι αλλιώς. Όπως έχουν τα πράγματα, μόνο έτσι μπορώ να το δω. Είναι όπως είπες, τελευταία χρονιά. Θα πρέπει από μόνος μου να δώσω ό,τι καλύτερο έχω και ό,τι καλύτερο δυνατό μπορώ για να καθιερωθώ σε αυτήν την ομάδα, έτσι ώστε να υπάρχει κάποιο άμεσο μέλλον, να το πω έτσι, στην ομάδα. Μέσα από όλες αυτές τις οδηγίες που σας δίνει ο προπονητής για τη νέα χρονιά από την αρχή της προετοιμασίας, ποια είναι για σένα η πιο σημαντική από όσα σας έχει πει, το πιο σημαντικό από αυτά που σας είπα? Κάθε μέρα, όπως βλέπετε και όπως βλέπουμε και εμείς οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής μας δίνει οδηγίες, μας εξηγεί ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, τι θα πρέπει να βελτιώσουμε. Ακόμα και μέσα στην προπόνηση που κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι λάθος ή σωστά, πάλι μας τα εξηγεί. Ακόμα και στα βίντεο και στο βίντεο που βλέπουμε ορισμένες ομάδες ή ακόμα του Μουντιάλ ή και το δικό μας το παιχνίδι. Αυτό που μου έχει μείνει από τον προπονητή είναι ότι είναι ο πρωταθλητισμός. Δηλαδή σε όλες τις ομάδες έχει δουλέψει, έχει παίξει ως προπονητής, πάντα ήθελε αυτό το πράγμα, ο πρωταθλητισμός. Και αυτό έρχεται μέσα από την αγωνιστικότητα και μέσα από την καθαρά από τη μάχη. Μόνο έτσι μπορείς να είσαι πρωταθλητής. Είναι μια νέα ομάδα με αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές. Μοιραία, αισθάνεσαι κάπως πρεσβύτερος ανάμεσα τους. Πώς αντιλαμβάνεσαι και βάσει εμπειρίας όλων αυτών των ετών το κλίμα στην ομάδα και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της? Ναι, όπως προείπα, ότι είμαστε ένα σύνολο Ελλήνων, ας το πω έτσι εισαγωγικά, το μεγαλύτερο μέρος τέλος πάντων. Ίσως ένα από τα θετικά είναι αυτή η συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας, δηλαδή η υπακοή και εγώ προς τους μικρότερους, αλλά και οι μικρότεροι προς εμένα και στον καθένα μας γενικότερα. Αυτή η συνεργασία που υπάρχει και εντός και εκτός γηπέδων. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη, ας το πω, αμοιβαία ως προς το πρόσωπο του καθενός. Προσπαθούμε και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο να είμαστε ομάδα και αυτό το καταφέρνουμε σε μεγάλο βαθμό, μπορώ να πω. Αυτό ίσως είναι ένα από τα θετικά στοιχεία της τωρινής προετοιμασίας. Μειονεκτήματα δεν μπορώ να πω παρά μόνο ότι ίσως να μην υπάρχει αρκετή εμπειρία όσον αφορά την ηλικία, καταλαβαίνετε. Ίσως μόνο αυτό, δεν μπορώ να εντοπίσω κάποιο άλλο. Να αντιθέτει ότι προς το τέλος της περασμένης σεζόν ήθελες να φύγεις και έψαχνες να βρεις ομάδα στο εξωτερικό? Πραγματικά αυτό το διάβασα από το ίντερνετ εγώ. Δεν έχει έρθει στα αυτιά μου τίποτα. Δεν είχα ακούσει τίποτα όλη την περσινή χρονιά. Ό,τι είδα, το είδα από μόνος μία από εφημερίδες ή από το ίντερνετ. Γιώργο, χθες είχαμε εδώ τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη και μας είπε ότι η συμβουλή που του έχει δώσει ο Κλάος είναι κλείσε τα αυτιά σου και μην επηρεάζεσαι. Από διάφορες καταστάσεις, από δοκιμασίες και τα λοιπά που μπορεί να υπήρξαν και τα προηγούμενα χρόνια. Σαν Γιώργος Κατσικάς, έχεις νιώσει τη ζεστασιά της αυτόρμητης οικογένειας? Αναφέρομαι από πλευράς κόσμου. Ή θεωρείς ότι πολλές φορές ήσουν το εύκολο θύμα και ο εύκολος στόχος, όταν κάτι δεν πήγαινε στραβά και έπαιζε ο Κατσικάς και η ομάδα έχανε, ο Κατσικάς φταίει, ο Κατσικάς δεν κάνει? Καταρχήν δεν θέλω να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Ό,τι έγινε πέρσι, είτε έφταιγα είτε δεν έφταιγα, όσο έπαιζα, όσο και αν δεν έπαιζα, τη λύση την είχε πάντα ο προπονητής. Είτε ήταν κακή προς εμένα, είτε ήταν καλή προς εμένα, ή ως επιτοπλίστων προς την ομάδα. Από εκεί και πέρα, όπως είπες εσύ τώρα, ότι δεν πρέπει να ακούμε τους εξωτερικούς παράγοντες και να αφοσιωνόμαστε μόνο στο ποδόσφαιρο, είναι αλήθεια, γιατί
αν ακούς οτιδήποτε λέει ο κόσμος ή οτιδήποτε λέει ο φύλαφος κόσμος, είναι μόνο κακό μπορεί να σε κάνει, μπορεί να σε επηρεάσει αρνητικά και να μην αποδίδεις όσο θα έπρεπε μέσα στο παιχνίδι και στις προπονήσεις εννοείται. Αυτό που πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής είναι πραγματικά να κλείνει τα αυτιά του και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί μέσα στην προπόνηση. Συγγνώμη, έχεις αισθανθεί ζεστασιά όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή να νιώθεις ότι ο κόσμος σε θεωρεί κομμάτι της ομάδας, σ' αγαπάει? Δεν ξέρω αν το θεωρεί αυτό ο κόσμος, αλλά από τη στιγμή που είμαι εδώ πέρα θεωρούμε ως μέλος και μέρος του ΠΑΟΚ. Γιώργο, με λες προηγουμένως για τον προπονητή που πάει, θέλει να κάνει ομάδα του πρωταθλητισμού. Αυτός ο ΠΑΟΚ φετινός μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό και τι στοιχεία πρέπει να αποκτήσει ακόμα για να κάνει? Πρέπει να βρει ηγέτες, πρέπει να βρει καλές μεταγραφές, πρέπει να βρει το μυστικό να κερδίζει εκτός έδρας. Τι χρειάζεται, ας πούμε, για να πούμε ότι του χρόνου μπαίνει ο ΠΑΟΚ όντως να κάνει πρωταθλητισμό? Εντάξει, τον πρωταθλητισμό το εννοούσα με άλλη έννοια. Προφανώς, ίσως να μην καταλάβετε, αλλά δεν το εννοώ να βγούμε πρώτοι στο πρωτάθλημα, αν και εννοείται ότι γι' αυτό πιστεύουμε και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε, αν όχι πρώτοι όσο το δυνατόν γίνεται πιο ψηλά στη βαθμολογία. Τώρα, αυτή είναι η ερώτηση, ίσως να είναι καλύτερο ο προπονητής να την απαντήσει. Δεν μπορώ να σου πω τι φταίει, τι δεν φταίει, τι θα πρέπει να προσθέσει ή τι όχι. Εγώ σας είπα και από πριν ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να κάνουν το καθήκον τους μέσα στο γήπεδο και έξω, εννοείται. Και από εκεί και πέρα, όπως ξαναείπα, είναι καθαρά θέμα του προπονητή αν θα πάρει κάποιους παίκτες, θα κάνει κάποιες προσθήκες ή θα αφήσει κάποια παιδιά να φύγουν από την ομάδα. Είναι καθαρά θέμα του προπονητή. Στο πρώτο φιλικό είδαμε τον ΠΑΟΚ να παίζει το πρώτο ημίχρονο ένα σύστημα 3-4-3, τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Αν δεν κάνω λάθος, τον ΠΑΟΚ δεν το έχουμε δει. Μία φορά με τον Χάβο, θυμάμαι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, είναι ελάχιστα η παίξη. Εσύ σαν αμυντικός, πώς το βλέπεις αυτό το σύστημα? Νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά με τρεις στην άμυνα πίσω? Υπάρχουν κάποια κενά, πώς τα αντιλαμβάνεσαι? Όντως, αυτό το σύστημα, και εγώ πρώτη φορά στο που έτσι παίζω σε αυτό το σύστημα, μας έχει εξηγήσει ο προπονητής και μας έχει πει το τι πρέπει να κάνουμε, τι κινήσεις, τι καλύψεις πρέπει να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι τα κάναμε σε υψηλό βαθμό στο τελευταίο φιλικό. Τα κάναμε δηλαδή πάρα πολύ καλά, ασχέτως αν χάσαμε το παιχνίδι. Σαν πρώτη εικόνα ήταν καλή, ναι. Ίσως αυτό το σύστημα να είναι και πιο αμυντικό αλλά και πιο επιθετικό ταυτόχρονα από μόνο του. Δίνει πιο καλές λύσεις στα πλάγια και ίσως μας δίνει τη δυνατότητα να αντιδρούμε σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερα όσον αφορά την αμυντική τακτική αλλά και την επιθετική. Παρ' όλα αυτά μας έχει εξηγήσει ο κότς και μας έχει πει ότι θα τα παίξουμε μάλλον όλα τα συστήματα. Είσαι της άποψης ότι τα φιλικά δεν μετράει καθόλου το αποτέλεσμα ή ότι ο ΠΑΟΚ να κερδίζει πάντα? Αυτό μπορείτε νομίζω να το απαντήσετε κι εσείς, ότι εντάξει, είναι φιλικό προετοιμασίας είναι, εννοείται ότι το αποτέλεσμα δεν μετράει αυτή τη στιγμή, καθώς δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα ουσιαστικά από αυτό παρά μόνο φυσική κατάσταση να ανεβάσεις, λίγο κάποιους αυτοματισμούς να μπορείς να εξασκήσεις μέσα στο παιχνίδι σου και αυτό, όπως είπα και πριν, την καλή συνεργασία και την ομαδικότητα. Μέσα από τα φιλικά δεν μαθαίνεις να κερδίζεις? Δεν είναι ένα μάθημα αυτό που γίνει? Μάθημα είναι, ναι, αλλά δεν είναι το επίγον μάθημα το οποίο πρέπει να ασχοληθεί ο κάθε προπονητής σε αυτό. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά αυτό πιστεύω. Πού να πιστεύεις στον ερώτηση που θες για 30 πίσω? Γενικά είδαμε στο Μουντιάλ και θα παρακολουθήσω στο προφανώ. Και ποιες ομάδες δουλεύουν? Ως παρατηρητής και παίζοντας τη θέση του στόπερ, σου αρέσει αυτός ο ρόλος που βγαίνει μέσα από το συγκεκριμένο σύστημα? Είναι και πιο δημιουργικό, κατάλαβες, να πρέπει να περάσεις περισσότερο στο συμπάνω από αυτούς. Ναι, όντως, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, την Ολλανδία, γιατί συνήθως η Ολλανδία έπαιζε αυτό το σύστημα. Είδα, εντάξει, είναι μια μεγάλη ομάδα και με πολλά τρεξίματα μέσα στο γήπεδο.
Έχουν ένα εντάξει, κορυφαίο προπονητή, το οποίο τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και το πώς να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Αν και κατά τα ψέματα δεν χρειάζεται να ασχοληθεί και πολύ προπονητή σε αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, όντως είναι ένα πιο καθαρά, όπως είπα και πριν, λίγο πιο επιθετικό κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα και πιο αμυντικό, με πολλές εναλλαγές από την άμυνα στην επίθεση και την επίθεση στην άμυνα, που όντως βοηθάει αυτό στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Πέρυσι η ομάδα είχε τα πάνω της, τα κάτω της. Η πιο έντονη στιγμή που έχεις πέρυσι στον ΠΑΟΚ, ποιο ήταν? Θα πρέπει τώρα να θυμηθώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν οι ελάχιστες λίγες στιγμές που έπαιξα. Αλλά εντάξει, όπως όλοι γνωρίζετε, αυτό που μας έχει μείνει τουλάχιστον από την περσινή χρονιά είναι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος, που, ας το πω έτσι, διασυρθήκαμε. Δεν ξέρω ποια λέξη μπορώ να βρω η οποία αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα είναι αυτή μια στιγμή, ας πούμε, η υψηλότερη στιγμή, ας το πω έτσι, που καθρεφτίζει ακόμα και τώρα την όλη παρουσία μας, την εικόνα μας.